Επίσης σουλυρίκι από εδώ. Έχουμε μόνο σουλυρίκι στο πάνω. Ich arbeite für ein Zeitungsprojekt, das nur über Kooperativen und Genossenschaften und selbstorganisierte Projekte berichtet. Δουλεύει για μια εφημερίδα η οποία ασχολείται αποκλειστικά με θέματα αυτοοργανωμένων επιχειρήσεων, κοοπερατίβες και συνδικάτων. Und bin daher Teil einer Bewegung, die permanent über eine veränderte wirtschaftliche Basis nachdenkt. Και ως εκ τούτου είναι μέρος ενός κινήματος που σε μόνιμη βάση σκέφτεται πάνω σε μια εναλλακτική δομή παραγωγής, ας πούμε. In kleinen und auch größeren Betrieben diese bereits praktiziert. Okay. In kleinen, also nicht nur denkt, sondern... Και όχι μόνο σκέφτεται πάνω σε αυτό το ζήτημα και συζητάει, αλλά σε μικρότερα ή μεγαλύτερα σε επιχειρήσεις ήδη τα εφαρμόζει αυτές τις κοοπερατίβες, ας πούμε. Aber man muss sich nichts vormachen. Die, die Betriebe, die entstanden sind in Form von Genossenschaften und Kooperativen, werden immer wieder in das kapitalistische System integriert. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτές οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συλλογικότητες ή κοοπερατίβες θα ξανά και ξανά θα ενσωματώνονται στο καπιταλιστικό σύστημα. Ich denke aber auch, dass es eine große Chance darin liegt, Kooperativen zu gründen und sich damit eine solidarische Wirtschaft aufzubauen. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία το να χτίζεις τέτοιες κοοπερατίβες για την οικοδόμηση μελλοντικά μιας αλληλέγγυης οικονομίας. Was aber bisher vielfach fehlt, ist eine Politik, die diese Kooperativen in, mit ihren solidarischen Strukturen schützt. Αυτό που λείπει, ωστόσο, είναι μια πολιτική η οποία θα προστατεύει αυτές τις κοοπερατίβες μαζί με τις αλληλέγγυες δομές τους. Ich muss hier, denke ich, niemandem erzählen, dass die Politik, die aktuell betrieben wird, genau das Gegenteil davon ist. Και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να εξηγήσω σε κανέναν ότι η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το αντίθετο. Ich hoffe, dass alle weiterkämpfen und auch weiterkämpfen können, auf dass wir irgendwann ein anderes, ein besseres Europa haben und auch eine solidarische Welt. Ελπίζω όλοι να συνεχίσουν να παλεύουν και να μπορούν να συνεχίσουν να παλεύουν στην κατεύθυνση του να έχουμε κάποια στιγμή μια διαφορετική Ευρώπη, αλληλέγγυα και ένα διαφορετικό κόσμο. Das ist so lange her, dass ich mich gemeldet habe. Also ich verstehe zum einen, dass mit dem sich ausgezogen fühlen, so, weil es schon immer latent um die Frage geht, wie schlecht geht es euch denn hier in Griechenland? Διευκρινίζει ότι πάει ώρα βέβαια από τα σήκω στο χέρι, οπότε είναι λίγο πίσω αυτό που θα πει. Καταλαβαίνει σε μεγάλο βαθμό αυτό το συνέστημα που περιγράφεται του ξεγυμνώματος, γιατί ναι, συχνά η ερώτηση που απευθύνεται είναι πόσο άσχημα είναι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Bei allem guten Willen vergessen wir dabei manchmal unsere eigenen Probleme mitzubringen. Και με κάθε καλή θέληση και αν, με όσο καλή θέληση και αν γίνεται αυτή η ερώτηση όποτε γίνεται, συχνά ξεχνάμε να αφήξουμε και τα δικά μας προβλήματα ως παράδειγμα πρώτα. Ich denke, es ist aber wichtig, gerade sozusagen jetzt mit der Politik, mit der wir jetzt konfrontiert sind, von staatlicher Seite aus. Όμως είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση με την πολιτική, την οποία ειδικά έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε από πλευρά κράτους. Uns gegenseitigen Vertrauensvorschuss zu geben. Να δώσουμε ο ένας τον άλλον την, ένα βήμα εμπιστοσύνης, δηλαδή μια προκατάληψη εμπιστοσύνης, να το θέσω. In Berlin hat es einer der griechischen Genossinnen gesagt, dass wir im Grunde konfrontiert sind mit den regierenden Parteien und die besitzen die Institutionen, die besitzen das Gewaltmonopol und sie besitzen die öffentliche Meinung. Μια συντρόφισσα στο Βερολίνο, Ελληνίδα, είπε ότι εμείς είμαστε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους κυρίαρχους, την κυβέρνηση και την κυρίαρχη τάξη, αυτοί κατέχουν τους
τους θεσμούς, κατέχουν το μονοπόλιο της βίας και κατέχουν και την κοινή γνώμη ουσιαστικά. Und wir werden im Grunde damit gerade in einem Tempo überrollt, obwohl wir mehr Zeit bräuchten, unsere solidarischen Beziehungen überhaupt neu aufzubauen. Κάτι που οδηγεί στο να μας παρασύρει η ταχύτητά τους και να μας προσπερνάει, παρόλο που εμείς θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να χτίσουμε αυτές τις σχέσεις αλληλεγγύης. Aber ich denke, es ist gut damit angefangen zu haben und das weiter auszubauen, aber die gegenseitige Augenhöhe auch immer wieder einzufordern. Είναι πολύ σημαντικό που έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο και να συνεχίσουμε να το συμπληρώνουμε και να το δουλεύουμε και ταυτόχρονα να ελέγχουμε και πάντα τον αμοιβαίο σεβασμό και το να βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, πάντα να ελέγχουμε ότι αυτό συμβαίνει.